Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, τη δεκαετία του 90 μέχρι τις αρχές του 2000 έκανε θράψη σε όλα τα μεζεδοπολία. Ένα νόστιμο φαγητό, ένας νόστιμος μεζές. Μπεκρή μεζές. Τον έχετε φάει όλοι σε διαφορετικές εκδοχές. Σήμερα θα σας κάνω πολύτικο μπεκρή μεζέ με λουκάνικο πρασάτο και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας πω και μια μικρή ιστοριούλα όσον αφορά το μπεκρή μεζέ. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με το δεύτερό μας πιάτο, το οποίο είναι σαλάτα με φασόλια μαυρομάτικα με δύο διαφορετικές εκδοχές. Μπορείτε να την κάνετε ή με τόνο σε ελαιόλαδο ή με φέτα. Αν θέλετε τώρα και σας αρέσει να φάτε φέτα μαζί με τόνο, κάντε το, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, το άλλο μας είναι χαλβάς. Χαλβάς μυγδαλέκης, που επίσης έχετε φάει όλοι, αλλά επίσης σε διαφορετική εκδοχή. Με φουντούκια καβουρδισμένα, με ινδοκάριδο και με σοκολάτα πραλίνα. Ναι, με σοκολάτα πραλίνα, 1, 2, 3, 4 τα βήματα και θα τον φτιάξουμε εύκολα. Να το στήσουμε εδώ σε αυτή τη φόρμα για να τον κάνουμε πιο εντυπωσιακό, να τον γυρίσουμε σε ένα πιάτο και από πάνω τριμμένο ενδοκάριδο και καβουρδισμένα φουντούκια. Λοιπόν, ξεκινάμε με τι, με το πιο πελαλίδικο, μπεκρή μεζέ και υλικά. Για τον πολύτικο μπεκρή μεζέ θα χρειαστείτε μισό κιλό χοιρινό κρέας, ένα λουκάνικο πρασάτο, μια κονσέρβα ντοματάκια κονκασέ, δύο κρεμμύδια ξερά, 4 πιπεριές πράσινες ψιλοκομμένες, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, 2 σκελίδες σκόρδο, μια κουταλιά του γλυκού μουστάρδα, αλάτι πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 4 κόκκιμα χάρι, 1 ξύλο κανέλας, ζωμό κότας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να πάρουμε σπάλα χοιρινή από τα κρεοπολία 108 για να κόψουμε τη σπάλα σε μπουκές πάχος 2 έως 3 εκατοστών. Θα κάνουμε πρώτα ουσιαστικά μια τηγανιά, θα θωρακίσουμε το κρέας. Εγώ έχω παραπάνω. Εδώ θα βάλω όσο πιάσει τον πάτο της κατσαρόλας, την οποία έχω βάλει να κάψει καλά για να βάλω ελαιόλαδο. Για να πάρουμε το ελαιόλαδο να βάλουμε, να κάψει και να πέσει σε καυτό, σε καυτή κατσαρόλα. Ελαιόλαδο αρκετό. Μόλις αρχίζει να χνίζει θα ρίξουμε το κρέας να πιάσει όλο τον πάτο. Και μετά θα σταματήσουμε γιατί σας έχω πει ότι έχω παραπάνω κρέας από όσο σας δίνω. Εγώ θα την κάνω με το μάτι τώρα εδώ. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε άλλο ένα κομματάκι. Αν και είναι μεγάλη κατσαρόλα και σου το πάρει και όλο, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, σας έλεγα πριν ότι το συγκεκριμένο φαγητό ή μεζές έκανε θράψη τη δεκαετία του 90, ήταν πολύ στη μόδα σε όλα τα μεζεδοπολία. Θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε παντού και τον προτιμούσαν οι πάντες. Τώρα πλέον η κουζίνα έχει αλλάξει, οι συνήθειες έχουν αλλάξει και έχουμε περάσει σε διαφορετικές γευστικές προσεγγίσεις. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία η οποία λέει ότι κάποιος μάγειρας σε ένα κουτούκι παλιότερα, αφού έκατσε με τους φίλους του και κλείσανε το μαγαζί, το ταβερνείο και ήπιανε πολύ, πήγε, άνοιξε το ψυγείο και ενώ ήταν μεθυσμένος εξού και τον μπεκρής, πήρε ό,τι είχε μέσα στο ψυγείο, σουζουκάκια, κομμάτια από τηγανιά, λουκάνικα, τα έβαλε σε ένα τηγάνι, σε μια κατσαρόλα, έβαλε μπόλικο κρασί, μπούκοβο, σάλτσα ντομάτας, τα ανακάτεψε και στο τέλος έριξε τυριά, εξού και ο μπεκρή μεζέ. Λοιπόν, πάμε όμως εμείς να το μαγειρέψουμε και να κόψω και το υπόλοιπο γιατί θα το πάρει όλο από ό,τι βλέπω. Να κάνουμε μπόλικο μπεκρή. Πολύτικος λοιπόν με αρώματα όπως το κίμινο, το μπαχάρι, θα βάλουμε και σκορδάκι, κόκκινο κρασί φυσικά, μουστάρδα και το κρεμμύδι. Ωραία. Πάμε να προσθέσουμε και το υπόλοιπο και να τα αφήσουμε να σοταριστεί, να θωρακιστεί τουλάχιστον 2 με 3 λεπτά.
Λοιπόν, έχει πιει το χοιρινό όλα του τα υγρά, έχει μείνει με το λάδι του και θα ρίξουμε τώρα τα μπαχαρικά, κανέλα. Μπαχάρι σε κόκκους, κανέλα έριξα μισό ξύλο και το κύμινο. Θέλω αυτά μαζί όλα να θωρακιστούν μαζί με, με τα κομμάτια κρέατος. Σας είπα να γίνει σε μια τηγανιά. Και τώρα πάμε να κόψουμε λουκάνικο, χωριάτικο πρασάτο. Για να πάρω τη μουστάρδα από εδώ. Σε διαγώνιες φέτες. Μπορούμε το λουκάνικο είτε να το βάλουμε τώρα μαζί με το χοιρινό, το κρέας, ή να το τηγανίσουμε ξεχωριστά και να το βάλουμε προς το τέλος. Λοιπόν, εμείς θα το βάλουμε από την αρχή, να δώσει όλη τη γεύση. Ωραία. Δείτε το τώρα, αυτό έχει μείνει με το λάδι του εδώ. Αυτό θέλουμε. Να τσιγαριστεί, να γίνει σαν μια τηγανιά, να δώσει όλη τη γεύση του. Ανακατεύω. Και να πάρει και τη γεύση από τα λουκάνικα που θα βάλουμε μόλις τώρα. Πάμε τώρα να κόψουμε τα κρεμμύδια σε χοντρές φέτες. Κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Θέλω και τα κρεμμύδια να φαίνονται μέσα, να είναι χωριάτικο. Γιατί ο Μπεκρής μάγειρας σίγουρα δεν τα ψιλόκοψε. Σβήνοντάς το μπορείτε να βάλετε είτε κεφαλοτήρι ή κεφαλογραβιέρα ή ακόμα και μια σκληρή φέτα για να λιώσει σε χοντρά κομμάτια. Πιπεριά πράσινη, μπούκοβο αλλά και καυτερή αν θέλετε να τον κάνετε περισσότερο με ρακλίδικο. Πω, μύρισε αλήθεια, μύρισε τέλεια μαζί με το λουκάνικο. Δοκιμάστε, είναι συνταγή πολύτικη με αρώματα πόλης όπως το κύμινο ή κανέλα. Και τώρα θα βάλουμε και κρασάκι κόκκινο σε λίγο και τη μουστάρδα να λιώσει. Μια κουταλιά της σούπας σας, δεν τη βάζουμε στο τέλος τώρα γιατί δεν θα κάνουμε σάλτσα μουστάρδας, θα πάρουμε μόνο τη γεύση από τη μουστάρδα ουσιαστικά από μια κουταλιά της σούπας. Λοιπόν, μαζί και τη μουστάρδα. Το αφήνω και ρίχνω και το κρασάκι. Και αφήνω πάλι 1-2 λεπτά, το πολύ 3, για να μου πιει όλο το κρασί, να εξατμιστεί όλο το κρασί και να συνεχίσω με κρεμμύδια και ντομάτα. Θα δείτε κατά ποιο τρόπο θα τα βάλουμε. Για τον πολύτικο Μπεκρή μεζέ θα χρειαστείτε 0,5 κιλό χοιρινό κρέας, ένα λουκάνικο πρασάτο, μια κονσέρβα ντοματάκια κονκασέ, 2 κρεμμύδια ξερά, 4 πιπεριές πράσινες ψιλοκομμένες, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, 2 σκελίδες σκόρδο, μια κουταλιά του γλυκού μουστάρδα, αλάτι πιπέρι, 1/2 κουταλάκι του γλυκού κύμινο, 4 κόκκι μπαχάρι, 1 ξύλο κανέλας, ζωμό κότας. Επόμενο βήμα, αφού έχει πιει όλο το κρασί, είναι το κρεμμύδι, τα κρεμμύδια μαζί με το σκόρδο. Σας είπα θέλω χοντρά κομμάτια, να σοταριστούν για αυτά 2-3 λεπτά και αυτά 2-3 λεπτά. Μπορείτε να βάλετε και λίγο πελτέ, ένα κουταλάκι του γλυκού ή της σούπας εδώ. Στην ποσότητα που κάνουμε εμείς, μια κουταλιά της σούπας θα ήταν ok. Πιπεριές κέρατο. Καθαρίζουμε τις άκρες και τις κόβουμε επίσης σε χοντρά χωριάτικα κομμάτια από την αρχή να λιώσουν μέσα, να δώσουν όλη τη γεύση τους. Μόνο πιπεριά κέρατο, όχι την άλλη την καμπάνα. Σε χοντρά επίσης κομμάτια σας λέω. Και εδώ μέσα βάλτε και καμιά καυτερή, έτσι να το κάνετε πιο μερακλίδικο. Ή, όπως σας είπα και πριν, μπούκοβο. Ακανόνιστα κομμάτια. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και κόκκινη περιά φλωρίνης ή κόκκινη καμπάνα, αλλά οι πράσινες να είναι κέρατο. Και με τα σπόρια όλα μέσα θέλουμε χωριάτικο Μπεκρή μεζέ. Δεν κάνουμε εδώ κομψά πράγματα στο συγκεκριμένο φαγητό. Είναι, να το πω κάπως πιο αλήτικο. Μέσα όλα ανακατεμένα. Καλά.
Να σοταριστεί τώρα και η πιπεριά. Και να βάλουμε μια κουταλιά του γλυκού πελτέ, αν θέλετε, ή εδώ στη συγκεκριμένη ποσότητα που έχω εγώ, τη σούπας. Επίσης, εδώ τώρα θέλει άλλα 2-3 λεπτά να σοταριστούν αυτά πολύ καλά, να κατεβάσουν τα υγρά και οι πιπεριές, να γίνουν ένα, να πάρουν όλη τη γεύση, αφού ρίξουμε στη συνέχεια τον πελτέ και την ντομάτα και τα υγρά που χρειάζεται, το ζωμό κότας ή λαχανικών, για να το καλύψουμε και να τα αφήσουμε 45 λεπτά για να γίνει και να το σβήσουμε, να μελώσει η σάλτσα του. Ωστότε, μέχρι να κατεβάσουν λοιπόν τα υγρά και οι πιπεριές, αλλά και να σοταριστούν καλά με το κρέας και το λουκάνικο, εσείς θα δείτε υλικά. Για τον πολύτικο μπεκρή μεζέ θα χρειαστείτε 1,5 κιλό χοιρινό κρέας, 1 λουκάνικο μπρασάτο, 1 κονσέρβα ντοματάκια κονκασέ, 2 κρεμμύδια ξερά, 4 πιπεριές πράσινες ψιλοκομμένες, 1 ποτήρι κόκκινο κρασί, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά του γλυκού μουστάρδα, αλάτι πιπέρι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού κύμινο, 4 κόκκιμα χάρι, 1 ξύλο κανέλας, ζωμό κότας. Τα αρώματα είναι απλά απίστευτα. Έχει σοταριστεί πολύ καλά και η πιπεριά μαζί με το κοτόπουλο, πήγα να πω. Με το χοιρινό, όχι με το κοτόπουλο, αν και μπορούμε να κάνουμε με την ίδια διαδικασία κοτόπουλο μπεκρή μεζέ, να βάλουμε και λουκάνικο κοτόπουλο αλλά και χωριάτικο. Σας είπα ότι ο μπεκρής μάγειρας που έκανε τη συνταγή, ό,τι είχε στο ψυγείο έβαλε μαζί με σάλτσα ντομάτας και μπαχαρικά. Βάλτε και μπαχαρικά ό,τι σας αρέσει. Εδώ είναι μια συνταγή η οποία δεν έχει προσδιορισμό. Εσείς βάζετε τους κανόνες, τους γευστικούς, αλλά και όσον αφορά τα μπαχαρικά. Λοιπόν, ντοματούλα, τώρα έχω βάλει και λίγο πελτέ, κονκασέ. Λίγο νεράκι, ή ζωμό, κότας ή λαχανικών. Άλλο λίγο. Και όπως πάντα, θέλουμε να μην υπερκαλύπτει κατά πολύ, ειδικά τώρα που είναι το κρέας μας το χοιρινό και δεν είναι μοσχάρι. Θα κατεβάσει επίσης και άλλα υγρά. Θα κατεβάσουν και άλλα υγρά ή πιπεριές, αλλά και το κρέας θα βγάλει την υγρασία του και η ντομάτα, η κονκασέ. Θα δέσουν όλα μαζί, θα το σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε σε χαμηλή φωτιά αφού πάρει 2-3 βράσεις για 40 τουλάχιστον λεπτά. Θα δοκιμάσουμε. Αν χρειαστεί, θα συμπληρώσουμε λίγο νερό ή λίγο ζωμό κότας ή λαχανικών. Έως τότε όμως, πρέπει να συνεχίσουμε και να δούμε τι υλικά για χαλβά σιμιγδαλένιο με πραλίνα, ινδοκάριδο, φουντούκια και πάμε τώρα. Για το σιμιγδαλένιο χαλβά με σοκολάτα και ινδοκάριδο θα χρειαστείτε 750 ml νερό, 500 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο, 250 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 150 γραμμάρια φουντούκια καβουρδισμένα και χοντροσπασμένα, 1 βανιλίνη, ξύσμα από 1 κέρωτο και κατά προτίμηση βιολογικό πορτοκάλι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη, 150 γραμμάρια σοκολάτα πραλίνα σπασμένη σε κομμάτια, 200 γραμμάρια τριμμένο ενδοκάριδο. Πρώτο στάδιο για το χαλβά είναι να καβουρδίσουμε τα φουντούκια. Σε λίγο σας έχω και μια πολύ καλή και χρήσιμη πληροφορία όσον αφορά τα φουντούκια. Θα πάρουμε λοιπόν ένα τηγάνι καλό αντικολλητικό. Θα ρίξουμε μέσα τα φουντούκια και θα τα αφήσουμε να βγάλουν τα έλαιά τους αφού τα σοτάρουμε ουσιαστικά χωρίς λάδι. Θα τα αφήσουμε να κάψει καλά λοιπόν το τηγάνι, να βγάλουν όλα τα έλαιά τους. Θέλει 2-3 λεπτά το πολύ. Θα δείτε ότι θα αρχίζουν να μυρίζουν, να βγάζουν αυτή την ωραία μυρουδιά, σαν να κάνετε μια πραλίνα ουσιαστικά. Όταν θα μπείτε στη διαδικασία να τα κάνετε, βάλτε έτσι τα χεράκια σας και ανακατέψτε τα.
μέχρι να αλλάξουν χρώμα. Εδώ βέβαια δίπλα έχω την κατσαρόλα με τον Μπεκρή και μου έχει σπάσει πραγματικά τη μύτη, γιατί μυρίζουν όλα. Το λουκάνικο, το χοιρινό, οι πιπεριές, η σάλτσα ντομάτας, αλλά και τα αρωματικά που δεν μπορώ να αντισταθώ, για να τη σηκώσω και να μυρίσω και να πάρετε κι εσείς μια γεύση πως βράζει. Είδατε ότι έχει κατεβάσει και άλλα υγρά, δείτε. Αυτό που σας έλεγα πριν, δεν χρειάζεται να βάζετε συνέχεια και από την αρχή νερό ή ζωμό. Θα το δείτε το φαγητό αν σας ζητήσει. Σας το λέω συχνά, γιατί πρέπει να τα κάνετε αυτά τα πράγματα, γιατί όταν κάνετε ένα φαγητό πρέπει να τηρείτε κατά γράμμα το κάθε βήμα για να κάνετε το φαγητό όπως πρέπει. Ας πράσουμε τώρα λίγο στα φουντούκια για να δείτε ότι και αυτά αρχίζουν και παίρνουν χρωματάκι, όσο μπορείτε να δείτε. Να το, αυτό δεν έχει αλλάξει πολύ. Για να το δοκιμάσω. Τέλεια. Επίσης, πριν το μασίσω, να σας πω ότι καβουρδίζετε τα φουντούκια σε ένα ρηχό ταψί, βάζετε μία λαδόκολα και τα βάζετε σε προθερμασμένο φούρνο για 5 με 7 λεπτά και γλιτώνετε έτσι τη διαδικασία αυτή που κάνουμε τώρα εδώ με το τηγάνι. Βλέπετε, κάποιοι έχουν αλλάξει ήδη χρώμα. Δεν έχει καμία σχέση το καβουρδισμένο φουντούκι με το ακαβούρδιστο, όπως όλοι οι ξηροί καρποί εξάλλου. Σας είπα και πριν ότι θα βγάλουν τα έλαιά τους έτσι. Εσείς τώρα, αν δεν θέλετε να βάλετε τα χέρια σας, γιατί φοβάστε να μην καείτε, ή κουνάτε έτσι το τηγανάκι ή με μια ξύλινη κουτάλα ελαφρά, χωρίς να κουμπάμε τον πάτο. Λοιπόν, μέχρι αυτά να πάρουν το επιθυμητό χρώμα και να δώσουν το άρωμά τους, εσείς πάτε να δείτε αυτή και να διαβάσετε αυτή την πληροφορία. Είδατε ότι έχουν αλλάξει χρώμα, έχουν γυαλίσει, γιατί έχουν βγάλει τα έλαιά τους και πάμε να τα βάλουμε κατευθείαν σε ένα πιατάκι. Θα ξεπλύνω με λίγο νερό το τηγάνι μου για να συνεχίσω να κάνω εδώ το σιρόπι. Να το φέρω σε σημείο βρασμού, να το αφήσω στην άκρη για να σοτάρω μετά μέσα σε βούτυρο το σιμιγδάλι μου. Θέλει ο χαλβάς, ο κανονικός, 15 με 30 λεπτά αργά σταθερά για να θωρακίσουμε, για να δώσουμε χρώμα στο σιμιγδάλι μας, για να δώσει όλη τη γεύση του χαλβά. Θυμάμαι παλιότερα ότι μου είχε πει μια καλή μαγείρισα ότι ο καλός χαλβάς, ο απλός χαλβάς ο σιμιγδαλένιος, θέλει 45 ακριβώς λεπτά σε χαμηλή φωτιά μέχρι να βγάλει όλα του τα αρώματα το σιμιγδάλι και να πάρει αυτή την καβουρδισμένη γεύση να μας τη δώσει μαζί με το αρωματικό σιρόπι που θα κάνουμε εμείς τώρα. Εμείς βέβαια κάνουμε ένα διαφορετικό χαλβά που θα βάλουμε πιο μοντέρνο, θα έλεγα. Που θα βάλουμε λοιπόν τι, πραλίνα φουντουκιού, αλλά σοκολάτα, όχι σε κρέμα. Νεράκι. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι και θα το αφήσουμε στην άκρη, αφού έρθει σε σημείο βρασμού και αφού πάρει 2-3 βράσεις, για να θωρακίσουμε μετά το σιμιγδάλι μαζί με το βούτυρο και να ρίξουμε το ζεστό σιρόπι μέσα στο χαλβά, μέσα στο σιμιγδάλι, να γίνει ένα. Πρέπει εκεί να είστε προσεκτικοί, να απομακρυνθείτε, να σβήσετε τη φωτιά, να απομακρυνθείτε, γιατί υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να πάθετε κανένα έγκαυμα. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς πρέπει μετά, αν και έχουμε κάνει επίσης και άλλη φορά χαλβά. Τώρα, μία κάψουλα βανιλίνης. Ξύσμα φυσικά από ένα καλό ακέραιο κριτικό πορτοκάλι. 2-3 πρέζες σκόνη κανέλα ή αν θέλετε βάλτε και ένα καλό σιλάκι κανέλας, είτε απλό είτε και ηλάνης, το οποίο θα προμηθευτείτε μόνο στο μπαχαράδικο Caravel που σας έχω μετά συνταγή
με βλαστούς από κάπαρι και θα σας δείξω και ένα πελτέ που μπορείτε να το δουλέψετε ως spread, δηλαδή να το βάλετε πάνω από καβουρδισμένα ψωμάκια ή σε πίτες. Δεν το χαραμίζουμε αυτό το πελτέ στο φαγητό μας. Θα δείτε σε λίγο. Ωστόσο, πάμε τώρα να βάλουμε εδώ, μάλλον βάλαμε όλα τα υλικά. Θα δώσουμε 1-2-3 βράσεις να έρθει σε σημείο βρασμού. Θα τα αφήσουμε στην άκρη, θα πάρω την κατσαρόλα μου και θα ξεκινήσω το χαλβά, αφού εσείς ζείτε πρώτα διαφημίσεις και γυρίσουμε πολύ γρήγορα. Πάμε.